Καλησπέρα σας. Ακούτε την εκπομπή «Φιλοσοφικές αναζητήσεις» με την Αρσινόη Δελγιάννη. Μας ακούτε από το radio1d.gr. Το σημερινό μας θέμα είναι το θεραπευτικό παιχνίδι με αυτιστικά παιδιά. Καλεσμένοι μας είναι η Μαρέη και Στέμαν Κοκαλίδου, εξελικτική ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Electron, το χορηγό μας φυσικά, και τις φρικτορίες για την αναμετάδοση της εκπομπής μας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Facebook, φιλοσοφικές αναζητήσεις ή μέσα από τη διαλεκτική σκέψη πάλι στο Facebook σε inbox. Επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα από το radio1d.gr, listen live, live chat. Επειδή όμως οι καλεσμένοι μας είναι μαζί μας σήμερα, θα μπορείτε να επικοινωνείτε και στην τηλεφωνική γραμμή ζωντανά και να μιλήσετε εδώ μαζί σας. Μαζί μας είναι το 231 το τηλέφωνο 231-0-387-322. Μπορείτε να τηλεφωνείτε λοιπόν στο τηλέφωνο του ραδιοφώνου, να βγείτε ζωντανά, να κάνουμε την συζήτηση εδώ πάνω στους προβληματισμούς που έχετε επί του θέματος φυσικά, στο 231-0-387-322. Πριν ξεκινήσουμε, να σας υπενθυμίσω γιατί οι συμμετοχές είναι μέχρι τις 24 του Ιούνιου για το ταξίδι «Και εμείς, η συστημιστική Ελλάδα». Το ξενοδοχείο Ορφεύς στη Σαμοθράκη, σε συνεργασία με την Ακαδημία Διαλεκτικών Νόησης και την Κλινική Φιλοσοφία, διοργανώνει ολοήμερα σεμινάρια πρακτικής και θεωρητικής φιλοσοφίας διάρκειας 7 ημερών. Ταξίδι στη μυστική Ελλάδα, Σαμοθράκη, το ιερό των μεγάλων θεών, το νησί των μυστηρίων και των αισθήσεων. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν και εμείς για λίγο, περνώντας από τους μυστηριακούς ναούς Σαμοθράκης. Κάποια από τα μαθήματα τα οποία θα γίνουν στην κλινική φιλοσοφία είναι του Χέντιγκεν, τι είναι μεταφυσική, Κάρλος Καστανέντα, η δύναμη της σιωπής. Τι είναι μοίηση, πώς να μοιηθούμε στην πράξη, μεταφυσικές εμπειρίες, συνειδητοποίηση μεταφυσικών εμπειριών, άμεση απόλυτη γνώση πέρα από τη γλώσσα και τη σκέψη. Κάθοδος του Πνεύματος, Αποκάλυψη, Θεία Χάρης, Παρμενίδης, Πλάτων, Αριστοτέλης, Αυγουστίνος, Φουκό, Στοική, Επίκουρος και άλλοι. Τα μαθήματα του σεμιναρίου θα συνοδεύονται καθημερινά από τα μαγικά περάσματα του Κάρλος Καστανέντα, σωματικές ασκήσεις για την επαναδρομολόγηση της ενέργειας. Από την Ακαδημία Διαλεκτικών Νόησης, μερικά από τα μαθήματα τα οποία θα γίνουν είναι ο λόγος του Ηράκλειτου και η σχέση με τον συμπατικό νου. Η μαντική τέχνη στην αρχαία Ελλάδα, Ορφέας και ορφικά κείμενα, συντονισμός με φυσικές και συμπατικές δυνάμεις, μύηση, μυστήριο, περιπατητικές συζητήσεις στο ιερό των μεγάλων θεών, καβίρια μυστήρια, το ένιγμα με τα δαχτυλίδια από μαγνητόλιθο. Για πληροφορίες, όσους θέλουν να συμμετάσχουν και κρατήσεις, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 255-10-982-233. 255-10-982-233 ή διαφορετικά στο 6936-796-153. 6936-796-153. Σε λιγάκι λοιπόν ξεκινάμε την εκπομπή των φρικτοριών, τις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Οι καλεσμένοι μας είναι εδώ σήμερα μαζί μας στο στούντιο. Κυρία Κοκαλίδου, τι κάνετε? Καλά είμαι. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που δεχτήκατε την πρόσκληση και είστε εδώ μαζί μας να μοιραστείτε τις γνώσεις σας, την εμπειρία σας, γιατί είστε και αρκετά χρόνια στο χώρο. Mm-hmm. Πριν ξεκινήσουμε όμως, κυρία Στέιμαν, για τον κόσμο ο οποίος δεν σας γνωρίζει, να πούμε δύο λόγια. Γεννηθήκατε και μεγαλώσατε στην Ολλανδία, είστε 30 χρόνια στην Ελλάδα και ασχολείστε με τον αυτισμό. Η πορεία σας μέσα σε αυτό πήγε από πρώιμη παρέμβαση. Δουλεύατε κατοίκον και εκπαιδεύσατε γονείς να βελτιώσουν τη ζωή τους και να βοηθήσουν τα παιδιά τους στην εξέλιξή τους. Τα τελευταία 15 χρόνια ασχολείστε με το θεραπευτικό παιχνίδι με αυτιστικά παιδιά και αυτό σας βοήθησε να κατανοείτε πιο βαθιά τον αυτισμό, κυρία Κοκαλίδου. Mm-hmm. Τι είναι όμως ο αυτισμός? Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχάς. Χαίρομαι πολύ που μου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσω για το θέμα που με γεμίζει τόσο πολύ. Ο αυτισμός τι είναι? Ο αυτισμός είναι μία διαταραχή γονιδιακή καταρχάς, συνήθως. Οπότε είναι κάτι στον εγκέφαλο που δεν λειτουργεί όπως θα περιμέναμε.
Αυτό που συμβαίνει στον αυτισμό είναι ότι τα παιδιά συμπεριφέρονται με έναν διαφορετικό τρόπο από άλλα παιδιά και ότι δεν επικοινωνούν όπως τα περιμέναμε. Πολλά παιδιά δεν αναπτύσσονται τον λόγο στην ηλικία που πρέπει. Υπάρχουν συμπεριφόρες που είναι αλόκοτες, δεν έχουν ντροπή. Υπάρχουν πολλά συμπτώματα. Οι περισσότεροι ειδικοί λένε ότι το παιδί έχει αυτισμό, οπότε αυτά τα συμπτώματα ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε, γιατί είναι του παιδιού αυτό, αυτά τα συμπτώματα. Μόνο δεξιότητες μπορούμε να μάθουμε το παιδί και όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο και να μάθει το παιδί κάποια όρια. Εγώ όμως έχω μια εντελώς άλλη αντίληψη του αυτισμού που με τα χρόνια μου ήρθε πιο ξεκάθαρα στο μυαλό. Το θέμα του αυτισμού είναι, το κύριο θέμα του αυτισμού είναι η έλλειψη κοινωνικότητας, που σημαίνει ότι το παιδί έχει πάρα πολύ εγωκεντρισμό. Αυτό είναι το πρώτο σημάδι, το πρώτο χαρακτηριστικό του αυτισμού. Και αυτό συμβαίνει σε όλο το φάσμα. Ο αυτισμός είναι φάσμα. Υπάρχουν παιδιά που είναι χαμηλής λειτουργικότητας, όπως λέμε, που δεν μαθαίνουν εύκολα, δεν εκπαιδεύονται εύκολα, έχουν πιο πολλά αισθητηριακά θέματα. Και υπάρχουν παιδιά που είναι στο άλλο άκρο του φάσματος, που τα λέμε τα παιδιά με το σύνδρομο Asperger, που μιλάνε κανονικά, που είναι πολύ έξυπνα, που θα τελειώσουν και πανεπιστήμιο ίσως, αλλά και εκείνα έχουν το πρόβλημα του εγωκεντρισμού και της έλλειψης κοινωνικότητας. Αυτό είναι το κλειδί που μας κάνει να καταλάβουμε τις συμπεριφορές τους, γιατί είναι απαραίτητο να κατανοούμε τι είναι ο αυτισμός. Για να μπορούμε να βοηθήσουμε, πρέπει να κατανοούμε τι είναι αυτό πρώτα. Οπότε, το θέμα είναι αυτό. Και με την προσέγγιση που εφαρμόζω εγώ, το θεραπευτικό παιχνίδι κάλεσμα, όπως το ονομάζω, τα παιδιά αποκτάνε κοινωνικότητα. Γιατί τι συμβαίνει όταν ένα παιδί δεν συμπεριφέρεται σωστά, όπως θα το λέγαμε εμείς σωστά. Μιλάει δυνατά στην εκκλησία, για παράδειγμα, ή μπορεί να θέλει να βγάλει τα ρούχα του, ή μαλώνει ή σπρώχνει άλλα παιδιά, ή φωνάζει και τσιρίζει για κάτι που εμείς θεωρούμε ασήμαντο. Τι κάνουμε με αυτά τα παιδιά τότε? Θα είμαστε από πάνω. Όλοι προσπαθούν να συμμορφώσουν το παιδί, να μάθει σωστές συμπεριφορές. Αλλά το θέμα είναι, αφού το παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού, δεν μπορεί να κατανοήσει για ποιο λόγο πρέπει να αλλάξει, γιατί αυτό που κάνει γι' αυτόν είναι normal, γι' αυτόν είναι εντάξει, γι' αυτόν είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει γιατί να μην σπρώχνει παιδί, γιατί για αυτόν, για το αυτιστικό παιδί εννοώ, αυτό το σπρώξιμο μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Γιατί να μην τσιρίζει, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί γι' αυτό το τσίριγμα μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Θα πάρει αυτό που θέλει ή είναι απλά ο τρόπος που εκφράζει δυσαρέσκεια. Δεν έχει άλλο τρόπο στην διάθεσή του, όπως όλοι μας έχουμε τον τρόπο. Ένας άνθρωπος μπορεί να φωνάζει επειδή ένα αυτοκίνητο τον έκοψε και άλλος απλά λέει τι κάνει τώρα αυτός. Όλοι είμαστε διαφορετικοί στην αντίδρασή μας. Απλά το παιδί με αυτισμό έχει τις αντιδράσεις του που σε τέτοιο βαθμό που φαίνεται ότι δεν έχει κοινωνικότητα. Δεν υπολογίζει τους άλλους, δεν μπορεί να λογαριάζει τον άλλον, δεν θα σκεφτεί τι θα πει ο κόσμος, δεν θα σκεφτεί «Ωχ, θα με θεωρούν χαζό τώρα». Δεν έχει αυτό στην αντίληψή του. Δεν υπάρχει ντροπή, δεν καταλαβαίνει ντροπή, γιατί είναι εγωκεντρικό. Όταν ένας άνθρωπος είναι εγωκεντρικός, ακολουθεί αυτό που θέλει. Αυτό είναι το κύριο θέμα του. Θέλω αυτό, θα το πάρω.
και θα κάνω τα πάντα να το πάρω και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θα μπορώ να το πάρω επειδή άλλοι θεωρούν ότι δεν μπορώ να το πάρω. Είναι εντελώς ανόητο αυτό για το αυτιστικό παιδί γιατί λειτουργεί εγωκεντρικά. Είναι ο τρόπος που στέκεται στην ζωή, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τους άλλους ανθρώπους και τις καταστάσεις του. Η στάση των γονιών αλλά και των ανθρώπων που περιβάλλουν το παιδί είναι σημαντικές προς την εξέλιξή του. Είναι πάρα πολύ σημαντικές και μάλιστα καθοριστικές. Καθοριστικές. Επειδή το παιδί έχει πολύ εγωκεντρισμό και όλοι προσπαθούν να το συμμορφώσουν, να μάθει σωστές συμπεριφορές στο σχολείο, στις θεραπείες του που πηγαίνουν συνήθως, τα παιδιά κάνουν συνήθως λογοθεραπεία και εργοθεραπεία. Οι γονείς του που ενημερώνονται από τους ειδικούς και από τους θεραπευτές ότι πρέπει να περιορίζουν το παιδί σε ορισμένες συμπεριφορές και πρέπει να επιμένουν σε άλλες συμπεριφορές κλπ. Όλοι λοιπόν που περιλάβουν το παιδί ασχολούνται με το να το αλλάξουν, ασχολούνται με το να αλλάξουν τις συμπεριφορές του ώστε να είναι πιο επιτρεπτές. Αλλά όταν έχουμε εγωκεντρισμό, φανταστείτε εσείς να έχετε με πολύ εγωκεντρισμό, δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό και το μόνο που καταλαβαίνετε είναι ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε, αλλά δεν μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Γιατί στα δικά σας μάτια είναι πολύ σωστό αυτό που κάνετε. Είναι αυτό που σας έρχεται να κάνετε. Οπότε, στον αυτισμό συμβαίνει το εξής με μαθηματική ακρίβεια. Όταν αποδεχόμαστε το παιδί άνευ όρων, και πρέπει να σας εξηγήσω αργότερα τι σημαίνει αυτό το άνευ όρων, το παιδί μπορεί να μας πλησιάζει. Όταν δεν επιτρέπουμε το παιδί να είναι όπως είναι και προσπαθούμε να το αλλάξουμε, το παιδί απομακρύνεται. Ένα παράδειγμα μπορώ να δώσω. Ναι, φυσικά, δώστε. Λοιπόν, ένας πατέρας μου ρώτησε μια φορά, «Οκ, να παίζουμε, δεν μπορώ εύκολα να παίζω, δεν το έχω αυτό, αλλά εγώ θέλω να κάνω κάτι άλλο με τον γιο μου, τι μπορώ να κάνω». Του απάντησα, «Γιατί να προσπαθείς κάθε μέρα σε συγκεκριμένη ώρα να είναι προβλέψιμο για το παιδί, είναι πολύ ανάγκη να είναι προβλέψιμα τα πράγματα, θα είναι πιο συνεργάσιμο το παιδί όταν κάποια πράγματα προβλέπονται, λίγο να προσπαθήσεις να γράψει κάτι σε χαρτί με μαρκαδόρο, να κάνει μουτζούρες». Οκ, χάρηκε ο μπαμπάς, κάτι σημαντικό, κάτι συγκεκριμένο να κάνει. Έρχεται ο μπαμπάς με το χαρτί και το μαρκαντόρο στο παιδί. Το παιδί έγινε άφαντο μόλις είδε τον μπαμπά με το μαρκαντόρο. Ο μπαμπάς να είναι ράκος, απογοητευμένος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα με το παιδί μου, το παιδί μου δεν με θέλει. Και αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, να ακούω από τους γονείς ότι το παιδί τους δεν τους θέλουν. Δεν τους θέλει. Προσπαθούν να κάνουν σχέση με το παιδί τους, να κάνουν επαφή με το παιδί τους και το παιδί τους δεν τους θέλει. Σηκώνεται και πηγαίνει σε άλλο χώρο. Πάνε οι γονείς στο άλλο χώρο να κάτσουν λίγο μαζί με το παιδί να παίξουν. Το παιδί σηκώνεται και πηγαίνει στο άλλο χώρο. Αυτό συμβαίνει γιατί το παιδί εισπράττει από τους γονείς ότι προσπαθούν να τον αλλάξουν, ότι δεν επιτρέπεται να είναι αυτό που είναι, γιατί προσπαθούν να επιβάλλουν κάτι, προσπαθούν να κάνουν το παιδί να κάνει κάτι συγκεκριμένο, δεν επιτρέπουν το παιδί να είναι όπως είναι, για το απλούστατο λόγο ότι οι γονείς δεν έχουν μάθει και δεν έχουν ενημερωθεί ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, είναι η στάση απέναντι στο παιδί, είναι το α και το ω. Αν θέλουμε να έχουμε καλή σχέση με το παιδί, ουσιαστική σχέση με το παιδί, καρδιά με καρδιά εννοώ, με κατανόηση και με χαρά, ο μόνος τρόπος είναι να αποδεχόμαστε το παιδί άνευ όρων. Δηλαδή να επιτρέπουμε το παιδί να είναι όπως είναι, να χαιρόμαστε το παιδί όπως είναι και να μην προσπαθούμε να το αλλάξουμε.
Απ' την άλλη όμως, κυρία Κοκαλίδου, υπάρχουν και κάποιες ανεπιθύμητες συμπεριφορές και όταν τις επιτρέπουμε, πώς κατά κάποιον τρόπο τις ενισχύουμε. Ναι. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Όντως, φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Εκεί έχω να πω δύο πράγματα. Το ένα που θα θέλω να πω είναι ότι πολλές φορές οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές είναι συμπεριφορές που έμαθαν τα παιδιά γιατί συμφέρει. Δηλαδή, όταν ένα παιδί τσιρίζει για να πάρει ένα παγωτό, το παγωτό έρχεται πιο γρήγορα γιατί ο γονιός ντρέπεται και θέλει οπωσδήποτε το παιδί να σταματήσει να τσιρίζει. Οπότε μαθαίνει το παιδί ότι εγώ χρειάζομαι να τσιρίζω αυτό, για να πάρω αυτό που θέλω. Αυτό φυσικά ισχύει για όλα τα παιδιά, όχι μόνο για τα αυτιστικά παιδιά. Πολλές φορές εκδηλώνουν συμπεριφορές που έχουν μάθει ότι είναι αποτελεσματικές για αυτούς. Το δεύτερο είναι ότι αυτό που βλέπω στο θεραπευτικό παιχνίδι που εφαρμόζω εγώ, που είναι μια στάση που δηλαδή στο θεραπευτικό παιχνίδι χρησιμοποιούμε την στάση μας ως εργαλείο για να εξελιχθεί το παιδί, βλέπουμε ότι αν αποδέχομαι το παιδί άνευ όρων όπως κάνω στο θεραπευτικό παιχνίδι, και δεν ασχολούμαι καθόλου με ανεπίτρεπτες συμπεριφορές, οι ανεπίτρεπτες συμπεριφορές, οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές φεύγουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε. Αυτό που χρειάζεται είναι να μην δώσουμε πολύ σημασία. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Έχω δει τόσες φορές ότι το παιδί ξαφνικά κάθεται σε μια ταβέρνα και δεν κλέβει τις πατατούλες από όλα τα διπλανά τραπέζια. Κάθεται σαν κύριος και περιμένει να σερβιριστεί. Πέφτουν από τα σύννεφα οι γονείς. Εγώ δεν ασχολήθηκα. Από μόνο του. Γιατί στο θεραπευτικό παιχνίδι, το παιδί αποκτάει κοινωνικότητα. Στο θεραπευτικό παιχνίδι, το παιδί σιγά σιγά, αποκτώντας κοινωνικότητα, γίνεται πιο αμοιβαίο, που σημαίνει ότι γίνεται πιο συνεργάσιμο. Σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Θα φύγουν μόνα τους, όπως πάντα λέω στους γονείς. Όπως βλέπετε το παιδί τώρα, είναι ήδη παρωθόν. Σε ένα μήνα ή σε δύο μήνες θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και αν όχι, φυσικά για κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά υπάρχει τρόπος αντιμετώπισης. Εννοείται. Ναι. Κύριε Καλίδου, επειδή οι ακροατές ξεκίνησαν και στέλνουν τα μηνύματά τους, εγώ να ενημερώσω ξανά ότι υπάρχει και το τηλέφωνο, είναι διαθέσιμο, γιατί η κυρία Καλίδου είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο. Οπότε, όσοι θέλετε, μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 2310-387-322, στο ράδιο 1D, 2310-387-322, και να λύσετε τις απορίες σας εδώ ζωντανά μαζί μας, αστική χρέωση. Λοιπόν, κυρία Κοκαλίδου, η Κλεοπάτρα μας ρωτάει, είναι αλήθεια ότι... επίσης, συνεχίστε, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, όπως είπαμε, μέσα σε inbox φιλοσοφικές αναζητήσεις, μέσα σε inbox διαλεκτική σκέψη, αλλά και μέσα από το ράδιο 1D, Listen Life, Life Chat. Λοιπόν, η Κλεοπάτρα μας ρωτάει, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά με αυτισμό αποφεύγουν την επαφή με τα μάτια? Αυτό συμβαίνει, ναι. Δηλαδή έχουν έλλειψη βλεμματικής επαφής, οπτικής επαφής, ναι. Αλλά είναι κάτι που μαθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα, αποκτάνε πάρα πολύ γρήγορα με σωστή τεχνική. Δεν είναι πρόβλημα, συμβαίνει, ναι. Ο Τάσος μας ρωτάει, μπορεί τα παιδιά με αυτισμό να βγουν από αυτόν? Εγώ πιστεύω ναι. Εγώ πιστεύω ναι, αλλά η προοπτική εξαρτάται κατά εμένα από τρεις παράγοντες. Λέω κατά εμένα γιατί δεν υπάρχει στατιστική έρευνα, ας πούμε, που να το αποδεικνύει αυτό. Αυτό που βλέπω εγώ δηλαδή εμπειρικά είναι ότι τα παιδιά, οι τρεις παράγοντες είναι
Καταρχάς το δυναμικό του παιδιού. Ασφαλώς ένα παιδί που είναι στη χαμηλότερη λειτουργικότητα έχει λίγο, οι προοπτικές του είναι πιο δύσκολες. Ένα παιδί που μιλάει και έχει ενδιαφέροντα ήδη από μικρή ηλικία έχει άλλη προοπτική. Οπότε πρώτα απ' όλα είναι το δυναμικό του παιδιού. Ασφαλώς. Το δεύτερο είναι η συμμετοχή των γονέων. Είναι απαραίτητο ο γονιός να αλλάξει απέναντι του. Ο γονιός να εκπαιδευτεί, να μάθει τι έχει σημασία εδώ. Ο γονιός να δουλευτεί, να κάνει κάτι, να έχει καλή διάθεση, να μάθει τι σημαίνει αποδοχή ανεφόρων. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν βάζουμε όρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπουμε τα πάντα και ότι ενισχύουμε κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά. Θα πρέπει να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο για το θεραπευτικό παιχνίδι. Γιατί τώρα ίσως αρχίζουν ερωτήσεις που ακόμα δεν έχουν ενημερωθεί οι άνθρωποι. Οπότε εξαρτάται από τη συμμετοχή των γονέων. Και στο τρίτο επίπεδο εξαρτάται από την δική μας δουλειά. Πόσο δουλεύουμε με τους γονείς, γιατί σε εμάς η δουλειά με τους γονείς είναι η μισή δουλειά ή παραπάνω, και πόσο αποτελεσματικά και πόσες ώρες παίζουμε με το παιδί. Σε λιγάκι θα περάσουμε σε υπόλοιπες ερωτήσεις των ακροατών, γιατί μπορεί να τις λύσουμε μέσα από τη συζήτηση. Κυρία Κοκαλίδου, το παιχνίδι, το πέρασμα, ποια είναι κάλεσμα. Το κάλεσμα, συγγνώμη, το κάλεσμα. Ποια είναι αυτή η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται. Ναι. Λοιπόν, το κάλεσμα είναι θεραπευτικό παιχνίδι που είναι βασισμένο στην μέθοδος Sunrise από την Αμερική, η Ground Floor επίσης από την Αμερική. Το ονομάζω κάλεσμα γιατί κυριολεκτικά καλώ το παιδί να έχει επαφή μαζί μου, να κάνει επαφή μαζί μου. Εγώ δεν ζορίζω το παιδί να κάνει αυτό που θέλω εγώ, αλλά εγώ καλώ το παιδί να έχει επαφή μαζί μου, να θέλει να έχει επαφή μαζί μου. Και αυτό επειδή, όπως είπαμε, τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού δυσκολεύονται να συσχετίζονται με άνθρωπο. Και θέλω λίγο να συνεχίσω πάνω σε αυτό. Δυσκολεύονται στην επικοινωνία και δυσκολεύονται να συσχετίζουν με άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει επίσης επειδή δεν έχει τόσες καλές εμπειρίες με ανθρώπους. Όπως είχα πει πιο μπροστά, είναι οι θεραπευτές, είναι οι γονείς, είναι οι εκπαιδευτικοί, οι ειδικοί. Όλοι προσπαθούν να αλλάξουν το παιδί. Όλοι έχουν ένα πλάνο να απαγορέψουν, να μάθει το παιδί πράγματα, και οπότε είναι πολύ λίγες φορές να πλησιάζει ένας ενήλικας το παιδί μόνο για χαρά. Συνήθως υπάρχει κάποιος σκοπός. Είτε θα πάρουν κάτι από αυτό, είτε θέλουν να κάνει κάτι, είτε θέλουν να του δώσουν κάτι, είτε θέλουν να το περιορίσουν σε κάτι. Δεν είναι συνήθως για χαρά. Και επίσης εισπράττει το αυτιστικό παιδί πολύ συχνά θλίψη. Η θλίψη των γονέων. Όταν παίρνουν την διάγνωση του αυτισμού, οι περισσότεροι γονείς πέφτουν σε ένα λάκκο. Σε ένα λάκκο κατάθλιψης, σε ένα λάκκο πένθους, σε ένα λάκκο αρνητικότητας. Γιατί όλοι οι ειδικοί περιγράφουν την κατάσταση ως μόνιμη, ότι έτσι είναι το παιδί, πάρ το χαμπάρι, πάρ το απόφαση, έτσι είναι, δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Και αυτό είναι καταστροφικό. Είναι καταστροφικό γιατί το παιδί έχει κεραίες για την διάθεσή μας. Το παιδί ξέρει πάρα πολύ καλά πώς νιώθουμε εμείς απέναντί του. Και πώς ο γονιός βλέπει το παιδί να κάνει κάποιες στερεοτυπικές συμπεριφορές, όπως συμβαίνει συχνά στο παιδί με αυτισμό, και αναστενάζει και στενοχωριέται ο γονιός. Πότε θα τελειώσει αυτό και τι να το κάνω αυτό. Ενώ είναι για το παιδί ένας τρόπος έκφρασης, ικανοποίησης, τρόπος να ηρεμεί, ίσως μετά από μια δύσκολη ώρα. Το παιδί ξέρει τι χρειάζεται. Το παιδί είναι πανέξυπνο. Είναι πανέξυπνο και μας διαβάζει το μυαλό μας, ξέρει πώς νιώθουμε και τι κάνουμε. Οπότε
Και γι' αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό οι γονείς να αλλάξουν την διάθεσή τους απέναντι στο παιδί. Όταν παίρνουν την διάγνωση, στην ουσία πρέπει να νιώθουν οι γονείς ότι δεν είναι καταδίκη, αλλά είναι το πρώτο βήμα προς μια νέα αρχή. Όταν ξέρουν τι έχει το παιδί, μπορούν να αρχίζουν να δουλεύουν σε ορισμένη κατεύθυνση και να αλλάξουν κάποια πράγματα. Αλλά προειδοποιώ, δυστυχώς, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν αυτό και δεν ενημερώνουν τους γονείς για τις δυνατότητες που έχει το παιδί. Οπότε οι γονείς μένουν στις αδυναμίες, ναι. Πέφτουν σε μια καταθλιπτική κατάσταση, το παιδί το αντιλαμβάνεται όλο αυτό και κλείνεται ακόμα περισσότερο. Ναι. Γιατί όπως πάμε τα παιδιά αντιλαμβάνονται, τα αντιλαμβάνονται όλα. Ναι. Κυρία Καλίδου, είναι αλήθεια ότι τα παιδιά με αυτισμό είναι πολύ ευαίσθητα στο να τα αγγίζουμε? Όχι όλα. Όχι όλα. Εξαρτάται. Δεν είναι όλα. Αυτό έχει να κάνει με τα αισθητηριακά θέματα που έχουν. Τα περισσότερα παιδιά έχουν και κάποια αισθητηριακή διαταραχή, περισσότερο ή λιγότερο. Υπάρχουν παιδιά που δεν θέλουν άγγιγμα, υπάρχουν παιδιά που κλαίνε πάρα πολύ, υπάρχουν παιδιά που δεν κλαίνε καθόλου. Συνήθως έχουμε υπερκινητικότητα. Και έχουμε επιλεκτικότητα στο φαγητό και αυτό έχει να κάνει με το αισθητηριακό κομμάτι. Είναι πολλά τα θέματα το αισθητηριακό, αλλά δεν ισχύει ότι όλα τα παιδιά δεν θέλουν άγγιγμα. Όχι, εγώ να πω την αλήθεια, ένα παιδί έχω γνωρίσει που δεν ήθελε να το αγγίξω και μάλιστα δεν ήθελε να το πλησιάζω και όταν έπαιξε μια εθελόντρια, για πρώτη φορά πήγε να παίξει μια εθελόντρια μαζί του, εγώ την ενημέρωσα, πρόσεξε λίγο γιατί δεν θέλει πολύ να το χαϊδέψεις. Και τι να δούμε, μόλις μπει η κοπέλα μέσα στο δωμάτιο, το πρώτο που έκανε το παιδί είναι να πηδήξει την αγκαλιά της. Και λέω, δεν είμαστε καλά. Ενώ με μένα ήθελε πάρα πολύ χρόνο να μπορώ να τον αγγίξω. Δεν είναι νόμος, όχι, δεν είναι. Όσον αφορά τον αυτισμό, ο αυτισμός κάποιες φορές ταυτίζεται και με επιθετική συμπεριφορά. Mm-hmm. Υπάρχει αυτό? Ναι. Δηλαδή κάθε παιδί που έχει αυτισμό έχει απαραίτητα και μια επιθετική συμπεριφορά? Όχι. Όχι. Αλλά όχι. Κάποιες φορές μπορεί να συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει και κυρίως όσο μεγαλώνει. Συμβαίνει. Στην εφηβεία δηλαδή διαπιστώνουμε πολλές φορές ότι αναγκάζονται οι γονείς να δώσουν ηρεμιστικό επειδή το παιδί αρχίζει να χτυπάει. Είμαι σίγουρη ότι αυτό προκύπτει επειδή τόσα χρόνια, μιλάμε για εφηβεία, 12 χρονών, 12 χρόνια, 15 χρόνια, το παιδί δεν έχει αναγνωριστεί. Όταν αρχίζουν να παίζουμε με το παιδί από μικρή ηλικία, δεν θα έχουμε επιθετικότητα. Γιατί το παιδί θα καταλαβαίνει άλλους ανθρώπους, θα αποκτάει αμοιβαιότητα. Αλλά αν τόσα χρόνια τραβάς αυτό το ζόρι ότι πρέπει να αλλάξεις και δεν ξέρεις γιατί και ενοχλούνται οι άνθρωποι από την παρουσία σου και δεν προσπαθούν οι άνθρωποι να σε καταλάβουν, ας μην αδικούμε, να μην πούμε ότι δεν προσπαθούν, αλλά δεν ξέρουν να σε καταλάβουν γιατί δεν έμαθαν να σε καταλάβουν, δεν έμαθαν οι γονείς να καταλάβουν το παιδί τους και είναι μόνο εκπαίδευση και ζόρι, δεν θα σκάσει η βόμβα. Ποιος θα το αντέξει αυτό? Και ειδικά όταν έχεις αυτό τον εγωκεντρισμό, ο οποίος δεν αντιμετωπίζεται. Γιατί όλοι νομίζουν ότι αυτό είναι δεδομένο. Έτσι λειτουργεί το παιδί, έτσι είναι το παιδί. Δεν αναγνωρίζεται αυτό σαν σύμπτωμο που αλλάζει. Γιατί αυτό αλλάζει εύκολα, σχετικά πολύ πιο εύκολα από προβλήματα συμπεριφοράς. Οπότε ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά πρέπει να επισημάνω το θεραπευτικό παιχνίδι. Μπορώ να πω 2-3 πράγματα πάνω σε αυτό, γιατί... Ναι, φυσικά, να το τονίσουμε λίγο, γιατί η κυρία Κοκαλίδου είναι μοναδική εδώ πέρα στην Ελλάδα που κάνει το θεραπευτικό παιχνίδι με τη μέθοδο... Κάλεσμα. Λοιπόν, κάλεσμα. Το ονομάζω κάλεσμα, ξαναλέω, επειδή καλώ το παιδί να κάνει επαφή μαζί μου.
Και πώς το κάνω αυτό? Το κάνω ακολουθώντας το παιδί. Τι γίνεται συνήθως? Περιμένουν, επιμένουν οι γλυκοί γονείς το παιδί να τους ακολουθήσει. Κοίτα, κοίτα, έλα ένα μπαλόνι. Έλα, 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 φύγε από εκεί. Έλα, 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 θέλω, θέλεις να μπαλόνι. Δεν λειτουργεί έτσι. Αυτό είναι πάρα πολύ κουραστικό για το παιδί. Εγώ περιμένω, η ομάδα μας περιμένει να δούμε τι κάνει το παιδί. Έχουμε κάποιες πληροφορίες. Μπορεί να ξέρω ότι το παιδί τρελαίνεται για μπαλόνια. Οπότε θα προτείνω, θες μπαλόνι? Αν δεν θέλει, δεν θα παίζουμε μπαλόνι, δεν επιμένουμε. Κάτι θα κάνει το παιδί. Μπορεί να τρέχει από τον ένα τείχο στον άλλον. Okay, κανένα πρόβλημα. Θα το αποδεχόμαστε. Δεν σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Αντιθέτως, επιτρέποντας οποιαδήποτε συμπεριφορά του παιδιού, οποιαδήποτε συμπεριφορά, τονίζω, σιγά σιγά αυτή η συμπεριφορά θα αλλάξει. Σιγά σιγά αυτή η συμπεριφορά θα κορεστεί και θα αλλάξει. Και ίσα ίσα, όταν επιτρέπω το παιδί να κάνει αυτό που χαίρεται ή αυτό που έχει νόημα για το ίδιο, τότε έχω ένα πολύ μεγάλο ατού. Γιατί μέσα στο παιχνίδι που χαίρεται το παιδί, μπορώ να βάλω εγώ τις απαιτήσεις μου. Να με κοιτάει λίγο, να λέει μια λέξη, να δείχνει κάτι, να κάνω μια παραλλαγή στο παιχνίδι κάποια στιγμή. Στην αρχή του παιχνιδιού, στην αρχή της διαδικασίας του παιχνιδιού, το παιδί είναι πολύ εγωκεντρικό. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ακολουθώ το παιδί. Και τότε το παιδί είναι πολύ κοντά μου. Θα με κοιτάει, θα με γελάει, θα νιώθει όμορφα και για πρώτη φορά στην ζωή του θα νιώθει το παιδί ότι επιτρέπεται να είναι αυτό που είναι. Δεν κάνω καμία προσπάθεια να το αλλάξω στην αρχή. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε απαιτητικοί, αλλά απαιτητικοί μόνο όσο έχει νόημα για το ίδιο το παιδί. Δεν έχει νόημα να μάθω ένα παιδί ότι αυτό το παιχνίδι λέγεται αεροπλάνο, αν εκείνο δεν ενδιαφέρεται για αεροπλάνο. Θα το μάθω ότι αυτό λέγεται τρένο, αφού τρελαίνεται για τρένο και θέλει να πάρει το τρένο. Το παιδί στο θεραπευτικό παιχνίδι μαθαίνει ότι όλα περνάνε από μένα. Τα παιχνίδια είναι ψηλά σε ένα ράφι, τα βλέπει, δεν μπορεί να φτάσει. Πρέπει να μου ζητήσει εμένα, μαθαίνει σιγά σιγά ότι από μένα περνάει. Εγώ είμαι εδώ για να τον εξυπηρετήσω. Εγώ είμαι εδώ να δώσω κοινωνικότητα στο παιδί. Γιατί κοινωνικότητα μπορεί να αποκτήσει μόνο βιώνοντας το. Κοινωνικότητα δεν είναι κάτι που αποκτάς απ' έξω, όπως μαθαίνουμε να γράφουμε και όπως μαθαίνουμε άλλες δεξιότητες. Κοινωνικότητα είναι κάτι που πρέπει να βιώνει το παιδί με την δική μου συμπεριφορά, με την δική μου στάση. Η στάση μου απέναντι του είναι για το παιδί κοινωνικό. Γιατί τι σημαίνει κοινωνικότητα, τι είναι το πρώτο βήμα της κοινωνικότητας? Ότι όταν ο άλλος κάνει ό,τι θέλω. Και εγώ αγαπάω τους ανθρώπους που με λατρεύουν και που κάνουν ό,τι θέλω. Όλοι είμαστε έτσι, δεν διαφέρει. Το αυτιστικό παιδί είναι το ίδιο. Γιατί να μην έχει το αυτιστικό παιδί τέτοια αντιμετώπιση? Κάποιες ώρες της ημέρας, γιατί παίζοντας το θεραπευτικό παιχνίδι δεν σημαίνει ότι όλη μέρα κάνει το παιδί ό,τι θέλει. Αυτό που βλέπουμε όμως, ότι το παιδί που παίζει στερεοτυπικά πράγματα ίσως, στερεοτυπικά παιχνίδια ίσως, και εμείς συμμετέχουμε μέσα σε αυτό με όλη την καρδιά μας, βλέπουμε ότι σιγά σιγά αυτές οι στερεοτυπικές συμπεριφορές φεύγουν. Ένα παιδί, για παράδειγμα, κουνιόταν προς πίσω 24 ώρες του 24ωρο, μου είχε πει η μητέρα του. Σε εμάς στο δωμάτιο παιχνιδιού συνέχισε να κουνιέται πάρα πολύ. Αλλά στο σπίτι, μου είχε πει η μητέρα, σταμάτησε εντελώς. Και μάλιστα άρχισε να περπατάει και να εξερευνεί και να πιάνει πράγματα και να κοιτάει και να έχει μια περιέργεια. Δεν ασχολήθηκα εγώ. Αυτό έγινε επειδή
παίζαμε θεραπευτικά μαζί του, επειδή εισέπραξε από μένα την αποδοχή. Πρώτα πρέπει να αποδεχόμαστε το παιδί όπως είναι και μετά μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι το κύριο θέμα. Και όταν λέω αποδοχή άνευ όρων, εννοώ ότι αυτό γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο του θεραπευτικού παιχνιδιού. Αυτό γίνεται σε ένα δωμάτιο, όχι σε όλο το σπίτι. Στο γραφείο μας, σε ένα δωμάτιο παίζουμε, κλειδώνουμε την πόρτα. Όριο, δεν βγαίνεις από την πόρτα εκτός αν ανοίγω εγώ την πόρτα. Μέσα στο υπόλοιπο χώρο φυσικά υπάρχουν όρια. Δεν επιτρέπω ένα παιδί να πειράξει τον υπολογιστή μου. Δεν επιτρέπω ένα παιδί να σκίζει τα βιβλία μου. Εννοείται. Δεν είναι ότι επιτρέπουμε κάθε συμπεριφορά. Αλλά όσο πιο πολύ ώρα το παιδί δέχεται αυτή την όαση της αποδοχής άνευ όρων, της χαράς, γέλιο, επικοδομητικό παιχνίδι, τότε θα γίνει όλο πιο συνεργάσιμο. Αν επιθυμεί τις συμπεριφορές, θα εξαφανιστούν από μόνα τους. Και το παιδί θα αρχίζει να αποκτάει περισσότερη κοινωνικότητα και να γίνει πιο αμοιβαίο. Το πρώτο βήμα, για παράδειγμα, είναι ότι ένα παιδί θα θέλει, πολύ του αρέσει να παίζει με αυτοκινητάκια. Ζητάει ένα αυτοκινητάκι από μένα, του δίνω ένα. Παίρνω και εγώ ένα. Παίρνει και αυτό άλλο που έχω. Παίρνω άλλο ένα. Το παίρνει από μένα. Παίρνω άλλο ένα. Το παίρνει από μένα. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν θέλει εγώ να έχω ένα αυτοκινητάκι. Τα θέλει όλα δικά του. Okay, κανένα πρόβλημα. Έτσι γίνεται. Όπως το θέλει το παιδί. Αργότερα, μετά από κάποιους μήνες, μπορεί το παιδί να επιτρέπει να έχω και εγώ ένα αυτοκινητάκι. Μπορεί αργότερα να μου δώσει αυτό ένα αυτοκινητάκι. Πάρε το αυτοκινητάκι, Μαρέικε, θα μου πει. Αυτά είναι σκαλοπάτια της αμοιβιότητας. Είναι σκαλοπάτια της κοινωνικότητας. Και έτσι σιγά σιγά το παιδί μπαίνει σε μια διαδικασία επικοινωνίας. Γιατί το θέμα είναι ότι δεν έχει καταλάβει πώς γίνεται. Πρέπει να το απλοποιήσω γι' αυτό. Είναι σημαντικό να το απλοποιήσω αυτό, ένα προς ένα. Οπότε το κάλεσμα έχει να κάνει με το, μέσα από το παιχνίδι κυρίως, μπορούμε ναι. να βάλουμε τα όρια στο παιδί και να μπούμε στον δικό του κόσμο κατά κάποιον τρόπο ναι. και σιγά σιγά να το τραβήξουμε προς το δικό μας Ακριβώς. κόσμο, ναι. αρκεί να μας εμπιστευτεί. Ναι. Και να μην αισθανθεί απειλή ότι θέλουμε να το αλλάξουμε. Ναι. Γιατί ναι. όπως είπατε, επειδή είναι μέσα στον είναι εγωκεντρικό, δεν ναι. δέχεται εύκολα να αλλάξει αυτό ναι. το οποίο είναι. Είναι ανυπόφορο για το παιδί αυτό. Ναι. Και αυτό προκαλεί, στο μακροχρόνια, αυτό προκαλεί επιθετικότητα. Ναι, είναι πολύ κατανοητό. Γνωρίζω παιδιά για τα οποία καταλαβαίνω απολύτως για ποιο λόγο έγιναν επιθετικά. Και είναι αμαρτία ότι το περιβάλλον του στην ουσία το προκάλεσε. Γιατί ένα περιβάλλον με στοργή και κατανόηση δεν δημιουργεί επιθετικότητα. Δεν είναι ότι κάτι ότι το έχει από μέσα του σαν σύμπτωμο της αυτιστικής διαταραχής. Κυρία Κουκαλίδου, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολήσαμε με παιδιά αλλά και με ενήλικες, υπάρχει κάποιο περιστατικό το οποίο σας έχει συγκλονίσει ιδιαίτερα? Πρέπει να σκεφτώ. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει μία περίπτωση ενός παιδιού που για 90% βγήκα από τον αυτισμό. Γι' αυτό εγώ ξέρω ότι γίνεται αυτό. Όταν λες συγκλονίζει, τι εννοείς ακριβώς, να πω την αλήθεια? Γιατί, να πω την αλήθεια, όλα τα παιδιά διαφέρουν πάρα πολύ και όλα τα παιδιά ξεκινάνε σαν εγωκεντρικά άτομα και καταλήγουν σε άτομα που είναι πολύ ευχάριστα, πολύ
Να μην πω κοινωνικά, ίσως αυτό πάει πολύ για ορισμένα παιδιά μπρος το παρόν, αλλά να έχουμε φοβερή επαφή και κατανόηση και αμοιβαιότητα. Και αμοιβαιότητα. Υπάρχει ένα παιδί που χωνόταν κάτω από μια πολυθρόνα μέσα σε ένα τούνελ και τώρα έχουμε αγκαλιές και χαρά. Και χαρά. Εγώ πάντα λέω στους γονείς, εμείς παίρνουμε το καλύτερο κομμάτι από το παιδί σας. Εσύ προσπαθείς τόσο πολύ να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Ενώ εμείς γελάμε, χαιρόμαστε, νιώθουμε όμορφα και οι δυο. Και οι δυο είναι τόσο ικανοποιητικό και για μας για να έχουμε μια ουσιαστική σχέση με ένα αυτιστικό παιδί. Άσχετα αν μιλάει ναι ή όχι. Δεν έχει σημασία ο λόγος. Τι προοπτική υπάρχει για όλα αυτά τα παιδιά? Μπορεί να γίνει και κάποια εκπαίδευση σε αυτό? Εκπαίδευση για ποιον? Εκπαίδευση για τους αγωνείς. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως έχετε καταλάβει, ελπίζω, το πρώτο πράγμα που γίνεται, που θα έπρεπε να γίνει και θα έπρεπε να προωθηθεί αυτό, μόλις οι γονείς παίρνουν την διάγνωση, είναι να γίνει εκπαίδευση γονέων, να μπουν σε μια ομάδα με ομοίους, να υπάρχει κατανόηση. Πρέπει οι γονείς να καταλάβουν ότι η διάγνωση δεν είναι καταδίκη, αλλά είναι το πρώτο βήμα για μια νέα αρχή, για μια άλλη νοοτροπία, για μια άλλη κατανόηση της κοινωνικότητας. Όταν έχεις ένα αυτιστικό παιδί, αρχίζεις και καταλαβαίνεις τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αποδοχή άνευ όρων. Γιατί δεν το ξέρουμε αυτό συνήθως. Δεν γνωρίζουμε τι είναι αυτό. Οι γονείς χρειάζεται να ενημερωθούν. Επίσης πρέπει να συνδεθούν με άλλους γονείς που καταλαβαίνουν τα συναισθήματα, καταλαβαίνουν τα προβλήματα, καταλαβαίνουν το ζόρι, καταλαβαίνουν ό,τι περνάει αυτή η καινούρια οικογένεια. Οπότε, ναι, οπωσδήποτε, για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Όταν ο γονιός παίρνει την διάγνωση, πρέπει να μπει σε μια ομάδα, να μάθει πώς σκέφτεται το παιδί, πώς λειτουργεί το παιδί, γιατί κάνει αυτό που κάνει, τι πρέπει να επιτρέπω, τι πρέπει να απαγορέψω, πού πρέπει να επιμένω, πού πρέπει να χαλαρώσω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και πώς μπορώ να κάνω ουσιαστική επαφή με το παιδί μου, πώς μπορώ να παίζω και να χαίρομαι το παιδί μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η δουλειά με τους γονείς. Γι' αυτό είναι και σημαντική υποστήριξη γονέων, όπως αναφέρατε. Βεβαίως. Αλλά το ότι τα παιδιά να κάνουν παρέα με τα παιδιά που έχουν αυτισμό, να κάνουν παρέα με παιδιά που έχουν αυτισμό. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Μπορούν, ας πούμε, πάλι να εξελιχθούν. Δηλαδή, όχι, δεν έχει σημασία. Ναι. Δεν έχει νόημα. Δεν έχει γιατί νόημα. Ο καθένας είναι στον εαυτό του και μάλιστα το ένα παιδί θα ενοχλεί το άλλο παιδί. Δεν γίνεται θεραπεία έτσι. Και θέλω να προσθέσω επίσης ότι οι περισσότεροι ειδικοί λένε τα παιδιά που είναι σε προσχολική ηλικία να εισαχθούν οπωσδήποτε σε παιδικό σταθμό για να κοινωνικοποιηθούν. Ένα παιδί που δεν έχει κοινωνικότητα ή που έχει ανεπαρκής κοινωνικότητα, δεν μπορεί να κοινωνικοποιηθεί. Είναι ανόητο αυτό το πράγμα. Γιατί αυτό είναι σαν να με βάλετε εμένα σε μια πλατεία στην Κίνα και να περιμένετε εγώ μέσα σε ένα μήνα, έξι μήνες, οτιδήποτε θέλετε, όποιο χρονικό διάστημα θέλετε, να μάθω κινέζικα. Τίποτα δεν θα μάθω. Άντε μια λέξη, δύο, που ακούω συχνά και θα ρωτήσω τι σημαίνει αυτό, άντε, κάτι θα μάθω. Αλλά δεν πρόκειται. Ενώ αν θα έχω έναν δάσκαλο που κάθεται δίπλα μου και που μου δείχνει αυτό, καρέκλα. Καρέκλα. Νερό. Νερό. Τότε
σε αυτό το ίδιο χρονικό διάστημα, είμαι σίγουρη ότι θα είμαι ικανή να πω μερικές προτασούλες και να κάνω μια μικρή κουβεντούλα. Έτσι είναι και στον αυτισμό. Αφού η επικοινωνία για το αυτιστικό παιδί είναι αμπακαντάμπρα. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει το κοινωνικό περίγυρο. Δεν καταλαβαίνει όταν μιλάει η δασκάλα ότι αυτό ισχύει όλα τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνει γιατί να μην αρπάζει το αυτοκινητάκι από ένα άλλο παιδί, επειδή βλέπει ένα αυτοκινητάκι, γιατί έτσι συνηθίζει να κάνει. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ένα παιδί που είναι στο φάσμα του αυτισμού να κοινωνικοποιηθεί, αφού έχει αυτό το εγωκεντρισμό και δεν μπορεί να προσαρμοστεί σε μια ομάδα. Το μόνο που καταφέρνουμε τότε είναι το παιδί να νιώθει άσχημα, να εισπράττει αρνητικότητα, μαλώματα, τιμωρίες, παιδιά να ενοχλούνται. Και αυτό ακριβώς δεν το θέλουμε για το αυτιστικό παιδί. Εγώ θέλω το παιδί να νιώθει όμορφα με τον εαυτό του. Να νιώθει ότι το αποδέχουμε άνευ όρων. Οπότε είναι πολύ πιο αποτελεσματικό ένα παιδί που είναι σε προσχολική ηλικία να είναι είτε στο σπίτι του, είτε πάει σε κάποιο γραφείο, στο δικό μου ή σε άλλο, μακάρι να υπήρχαν άλλα γραφεία, δεν ξέρω, να παίζει και 12 ώρες την εβδομάδα και 20 ώρες την εβδομάδα. Όσο πιο πολύ, τόσο το καλύτερο. Σε μια περίπτωση, όχι μια, και άλλες περιπτώσεις, το παιδί ερχόταν σε εμάς 12 ώρες την εβδομάδα. Η μητέρα έπιανε την πρώτη ώρα, 9 παρά ήταν σε μένα, έπαιζε 9 με 10, εγώ 10 με 11 και εθελοντές και εκπαιδευόμενοι συμπλήρωναν το πρόγραμμα. Το παιδί πήγε μπρος πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό χρειάζεται. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το παιδί από μόνο του να καταλαβαίνει πράγματα, γιατί αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Και ό,τι κοινωνικές δεξιότητες μαθαίνουμε στο παιδί, για παράδειγμα, πες γεια σου, πες γεια σου, γεια σου, γεια σου Μαρία, και το παιδί λέει γεια σου Κωνσταντίνο, γιατί αυτό ακούει. Δεν μπορεί να το καταλάβει, πρέπει να το βιώνει. Οπότε δεν μπορούμε να περιμένουμε το παιδί να μάθει από μόνο του πράγματα που είναι αδιανόητα για αυτόν. Χρειάζεται να απλοποιήσουμε την επικοινωνία και τότε θα το καταλάβει και θα αποκτάει νόημα για αυτόν και θα θέλει να επικοινωνεί. Επειδή σιγά σιγά, κυρία Καλλίου, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να απαντήσουμε σε μία από τις ερωτήσεις των ακροατών μας. Ναι. Μας στέλνει η Όλγα, διάγνωστη κατά τη διάρκεια της ακοίησης μπορεί να γίνει? Όχι, όχι, όχι ακόμα. Παρόλο που είναι γονιδιακό, αλλά δεν έχει καθοριστεί ακόμα από πού προέρχεται ακριβώς ο αυτισμός. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι γονείς δηλώνουν ότι το παιδί ήταν εντάξει μέχρι 2-2,5 χρονών και από τότε άρχισε να χάνει δεξιότητες. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα και δεν μπορούν να βρουν αυτό το γονίδιο. Πού και πού βγαίνει κάποια έρευνα, αλλά πάντα είναι ερευνητικό ακόμα και είναι σε πολύ πρώτο στάδιο. Δεν μπορούμε να το διαπιστώσουμε, όχι. Αλλά είναι κληρονομικό. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ένα βαθμό κληρονομικότητας. Δεν είναι 100% εννοείται, αλλά υπάρχουν αδέλφια με αυτισμό. Οπότε υπάρχει κληρονομικότητα. Θα μπορούσε και για παράδειγμα να είναι δύο δίδυμα αδέρφια, να έχει το ένα και να μην έχει το άλλο? Ναι, βεβαίως. Συμβαίνει και αυτό? Βεβαίως. Ναι. Πολύ καλά. Περνάμε, αγαπητοί ακροατές, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ μαζί μας με την κυρία Καλλίδου. Θα είμαστε σε λιγάκι ξανά μαζί. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε την εκπομπή των Φρικτοριών, Φιλοσοφικές Αναζητήσεις, με θέμα η φιλοσοφία του αυτισμού, το θεραπευτικό παιχνίδι με αυτιστικά παιδιά. Μας ακούτε μέσα από το radioenadi.gr. Μαζί μας είναι η κυρία Κοκαλίδου, εξελικτική ψυχολόγος του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσα στο Facebook, σε inbox, Φιλοσοφικές Αναζητήσεις, διαλεκτική σκέψη ή μέσα από το radioenadi.gr, listen live, live chat. Επίσης, η τηλεφωνική μας γραμμή είναι ελεύθερη, με αστική χρέωση μπορείτε να τηλεφωνείτε, να βγείτε εδώ ζωντανά μαζί μας στο 2310
387-322, 2-31-0-387-322. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά μηνύματα και δεν ξέρουμε αν υπαρκεί η ώρα προκειμένου να τα απαντήσουμε, αλλά να, να ολοκληρώσουμε και το θέμα μας, θέλω να σας ενημερώσω ότι για περαιτέρω πληροφορίες από την κυρία Κοκαλίδο μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 2-31-0-459-41. 2-31-0-459-41 ή διαφορετικά στο κινητό 69-40-40-20-54. 69-40-40-20-54. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη σελίδα που υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες www.kentro.com. www.kentro.com. Κυρία Καλίδου, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Έχουμε κάποια μηνύματα τα οποία στέλνουν οι ακροατές. Mm-hmm. Πριν περάσουμε όμως τα μηνύματα για να ολοκληρώνουμε σιγά σιγά το θέμα, θα ήθελα λιγάκι να μου πείτε ότι οι περισσότεροι γονείς είναι αρκετά προβληματισμένοι και λένε ότι το παιδί τους δεν μιλάει. Υπάρχει κάποια περίπτωση να έχει αυτισμό? Όχι, απαραίτητα. Ο λόγος δεν είναι το μόνο σημάδι. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί λόγοι που ένα παιδί δεν μιλάει ίσως. Και μάλιστα πολλοί γονείς μου λένε, αχ, να μιλούσε το παιδί, τότε όλα θα ήταν εντάξει. Δεν είναι έτσι όμως. Το πρόβλημα του αυτισμού είναι η μη κατανόηση επικοινωνίας. Δεν καταλαβαίνει το παιδί πώς λειτουργεί η επικοινωνία. Οπότε και να μιλούσε, δεν επικοινωνεί. Ξέρω πολλά παιδιά που έχουν πάρα πολύ καλό λόγο, που ξέρουν πολλά τραγούδια, που μου λένε ό,τι θέλουν, αλλά όταν εγώ ρωτάω πήγε σχολείο σήμερα, δεν θα μου πει ούτε ναι, ούτε όχι. Όταν εγώ θέλω να μάθω, τι έφαγε σήμερα, όταν εγώ θέλω να μάθω κάτι, δεν θα μου απαντήσει. Θα επικοινωνεί, θα μου πει μόνο αυτό που έχει σημασία για εκείνον εκείνη τη στιγμή. Για παράδειγμα, αυτοκινητάκι όταν θέλει αυτοκινητάκι, μπαλόνι όταν θέλει μπαλόνι. Αυτό. Οπότε δεν είναι ο λόγος το μόνο. Απλά πολλά παιδιά με αυτισμό δεν επικοινωνούν γιατί δεν έχουν καταλάβει τον λόγο, δεν έχουν καταλάβει τη σημασία της επικοινωνίας, δεν έχουν ανάγκη να επικοινωνούν με λόγο, γιατί τραβάνε το χέρι, πηγαίνουν το γονιό εκεί που θέλουν, παίρνουν αυτό που θέλουν και δεν έχουν ανάγκη για περισσότερη επικοινωνία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αποκτάει το παιδί. Αποφεύγω τη λέξη μάθω, γιατί και αυτό είναι κάτι που πρέπει να βιώνεις. Δεν μπορεί να αποκτάς την κατανόηση της επικοινωνίας αν δεν την βιώνεις, όπως η κοινωνικότητα. Αυτό πάει όλα μαζί. Η επικοινωνία είναι ένα μέρος της κοινωνικότητας. Οπότε, όχι, δεν είναι απαραίτητο ένα παιδί που δεν έχει λόγο να έχει αυτισμό. Πολλοί γονείς ρωτάνε τι παιχνίδια να αγοράσουν για να παίζουν τα παιδιά τους, γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουν να παίξουν τα παιδιά τους τα οποία έχουν αυτισμό. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, γιατί όπως διαπιστώνω και εγώ καθημερινά, οι γονείς δεν καταλαβαίνουν με ποιο τρόπο παίζουμε. Όταν λέω θεραπευτικό παιχνίδι, δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι ότι αρέσει το παιδί, παίζουμε, ασχολούμαστε με ό,τι αρέσει στο παιδί. Ένα συγκεκριμένο παιδί του άρεσαν πάρα πολύ οι σαπουνόφουσκες και παίζαμε 3 ώρες ολόκληρες με σαπουνόφουσκες και αυτό επί μήνες, 2-3 φορές την εβδομάδα, δεν θυμάμαι πόσες ώρες ερχότανε, ήθελε μόνο σαπουνόφουσκες. Τον πρότεινα άλλα πράγματα. Θέλεις να φουσκώσεις κανένα μπαλόνι ή θες αυτοκινητάκι? Όχι. Okay. Ή δεν ανταποκρινότανε, οπότε σημαίνει όχι. Οπότε σαπουνόφουσκες. Η μαμά έλεγε δεν πρέπει να παίζει και κάτι άλλο. Αφού δεν θέλει κάτι άλλο. Αυτό είναι που θέλει. Και αυτό θα το κάνουμε. Γιατί μέσα σε αυτό, όταν ασχολούμαστε με αυτό που θέλει το παιδί, έχουμε το κλειδί μπρος στην επαφή.
όταν παίζουμε ό,τι χαίρεται το παιδί και ό,τι καταλαβαίνει σαν παιχνίδι το ίδιο το παιδί, τότε μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Τότε μπορούμε να δώσουμε κοινωνικότητα στο παιδί. Αν εγώ χαίρομαι, δείχνω την χαρά μου και τον ενθουσιασμό μου και την προσοχή μου για αυτό που χαίρεται το παιδί, δίνω κοινωνικότητα. Έτσι καταλαβαίνει το παιδί κοινωνικότητα. Ενώ αν εγώ επιβάλλω κάτι ή επιμένω να κάνει κάτι που εγώ θεωρώ σωστό, κόβω την επαφή μαζί του. Είναι απλά τα πράγματα. Οπότε τι παίζουμε? Τίποτα το συγκεκριμένο. Ό,τι ενδιαφέρεται το ίδιο το παιδί. Γενικά είναι πάντα καλά να έχουμε σαπουνόφουσκες και μπαλόνια, γιατί αυτές δύο δραστηριότητες μας βοηθάνε πάρα πολύ να κάνουμε επικοινωνία με το παιδί. Αλλά αν δεν ενδιαφέρεται, δεν πειράζει, και μάλιστα υπάρχουν πολλά αυτιστικά παιδιά που δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον συγκεκριμένο. Μπορεί να ενδιαφέρεται για καλαμάκια ή για φιλαράκια απ' έξω ή να χτυπάει το τοίχο ή να χτυπάει επιφάνειες. Okay, αν βλέπω ότι το παιδί χαίρεται να χτυπάει επιφάνειες, που προφανώς είναι μια ανάγκη του αισθητηριακή, αυτό που θα κάνω τότε είναι να τον προσφέρω διάφορες επιφάνειες για να χτυπήσει, ή μπορεί και να χτυπήσουμε μαζί κάποιες επιφάνειες, ή τον προσκαλώ να χτυπήσει και άλλες επιφάνειες ώστε να έχει πολλή εμπειρία και ώστε να έχω εγώ την ευκαιρία να δείξω πόσο πρόθυμη είμαι εγώ και πόσο χαίρομαι για όλα αυτά που κάνει το παιδί από μόνο του. Οπότε δεν είναι συγκεκριμένα παιχνίδια, μπορεί να είναι η στερεοτυπική συμπεριφορά του. Μπορεί να είναι αυτοκινητάκια, μπορεί να είναι τουβλάκια, μπορεί να είναι αριθμοί, οτιδήποτε. Δεν χρειάζεται να αγοράσουμε κάτι συγκεκριμένο. Το παιχνίδι δημιουργείται από τη στάση μας απέναντι στο παιδί. Στην ουσία, η στάση μας είναι το παιχνίδι. Αυτό που μας ενδιαφέρει στο παιχνίδι είναι να έλξουμε την προσοχή του παιδιού, όχι με τον τρόπο το συνηθισμένο «κοίτα τι κάνω», αλλά επειδή η αντίδρασή μου είναι τόσο ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Να κάνω εγώ μεγάλη αντίδραση «Wow! Bam! Popo!» ή να γελάω, ώστε το παιδί χαίρεται την αντίδρασή μου και να θέλει να την προκαλέσει ξανά. Αυτά είναι τα πλούσια παιχνίδια. Το παιδί να μ' αγγίζει με ένα δάχτυλο και εγώ να πέφτω κάτω. Τα σωματικά παιχνίδια είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά, γιατί βοηθάνε και στα αισθητηριακά θέματα που έχουν, αλλά μπορούμε να παίζουμε απλόχερα αυτά τα παιχνίδια. Η στάση μας είναι το παιχνίδι στην ουσία. Εδώ πέρα ο Στέλιος μας διηγείται μια ιστορία και ύστερα τίθεται ένα ερώτημα, κυρία Κοκαλίδο. Mm-hmm. Λέει συγκεκριμένα, πέρασα αρκετά δύσκολα παιδικά χρόνια, υπήρξα παιδί με αυτισμό μέχρι τα 7 μου χρόνια, μέχρι που υιοθετήθηκα από τους τωρινούς μου γονείς. Από τότε ο αυτισμός περιορίστηκε. Τώρα είμαι ένας φυσιολογικός ενήλικας άνθρωπος, αλλά δεν θυμάμαι κάτι πριν από τα 7 μου χρόνια. Τώρα το ερώτημα που τίθεται, κυρία Κοκαλίδου, σύμφωνα με τον ακροατή που μας μιλάει για τη δική του ιστορία. Ο αυτισμός, είπαμε, μπορεί να γιατρευτεί όταν υπάρχει μια κατάλληλη στάση και ένα πολύ καλό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, μπορεί να προκληθεί αυτισμός σε ένα φυσιολογικό παιδί όταν το περιβάλλον είναι πάρα πολύ άσχημο και η στάση των γονιών εξαιρετικά αποκρουστική απέναντί του? Είναι μια δύσκολη ερώτηση αυτή. Ότι το παιδί μπορεί να θεραπευτεί ανάλογα με την στάση των γονέων ή με το περιβάλλον του. Ναι, αυτό το πιστεύω, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό πει από μόνο του. Δηλαδή πρέπει να κάνανε πολλή δουλειά οι γονείς, γιατί χρειάζεται δουλειά και αφοσίωση και κάποια εκπαίδευση, ας πούμε, να ξέρουν οι γονείς με ποιο τρόπο σκέφτεται το παιδί. Δεν είναι μόνο σε άλλο περιβάλλον το παιδί λειτουργεί διαφορετικά.
Τόσο απλό δεν είναι. Ίσως το παιδί δεν είχε αυτισμό, δεν το ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω από εδώ. Συνήθως ο αυτισμός διαγνώζεται μέχρι 2,5 χρονών. Δηλαδή ένα παιδί που είναι 6 χρονών και γίνεται αυτιστικό, αυτό δεν λέγεται αυτισμός. Μπορεί να είναι κάτι άλλο, δεν γνωρίζω. Αλλά αυτιστικό παιδί σημαίνει εκγεννητής ή, όπως δηλώνουν πάρα πολλοί γονείς, το παιδί χάνει κάποιες δεξιότητες από 18 μηνών έως 2 χρονών. Πάβει να λέει τις λεξούλες που έλεγε, πάβει να αγνεύει γεια σου, σταματάει οπτική επαφή. Τώρα συμβαίνουν αυτά πάρα πολύ, πολλοί γονείς δηλώνουν αυτό, αλλά δεν είναι ότι ένα παιδί γίνεται 6 χρονών ή 4-5 χρονών και ξαφνικά γίνεται αυτιστικό. Αυτό δεν έχω ακούσει εγώ τουλάχιστον. Η Νέλη μας λέει, η μικρή μου έχει αυτισμό, είχε διαγνωστεί από τα 3 της χρόνια. Mm-hmm. Σήμερα είναι 12, αλλά δυστυχώς η εργοθεραπεία δεν την έχει βοηθήσει. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο τηλέφωνο που μπορούσα να απευθυνθώ πριν τα δώσαμε, Νέλη, τα τηλέφωνα. Μπορείς να μιλήσεις με την κυρία Κοκαλίδου και δεν ξέρω, κυρία Κοκαλίδου, αν μπορεί να έρθει να επισκεφθεί και το κέντρο. Mm-hmm. Να γνωρίζει από κοντά και την μέθοδο κάλεσμα. Mm-hmm. Το τηλέφωνο είναι το επαναλαμβάνω, 231-0-450-941, mm-hmm. 231-0-450-941 και το κινητό είναι 69-40-40-20-54, 69-40-40-20-54. Υπάρχει εκπαίδευση όμως, κυρία Κοκαλίδου, και στην τεχνική κάλεσμα, εκπαίδευση γονιών. Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχει εκπαίδευση γονέων, ναι, υπάρχει εκπαίδευση γονέων, υπάρχει και εκπαίδευση ειδικών. Και μάλιστα με παίρνουν τηλέφωνο πολλές φορές γονείς από άλλες πόλεις, γιατί από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει αλλού στην Ελλάδα, μόνο στη Θεσσαλονίκη. Γίνεται και εκπαίδευση από απόσταση, μέσω Skype. Μπορούμε να μιλήσουμε πάρα πολύ καλά, αλλά οι γονείς πρέπει να θελήσουν οι ίδιοι να παίζουν με τα παιδιά τους. Γίνεται φυσικά, στέλνω διάφορα βιντεάκια από περιπτώσεις που φυσικά έχω άδεια να χρησιμοποιήσω, ώστε να βλέπουν. Ίσως μπορεί να γίνει και κάποια επίσκεψη καμιά φορά. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και μπορούμε να δούμε με ποιο τρόπο γίνεται να ξεκινήσουν οι γονείς το θεραπευτικό παιχνίδι. Υπάρχει και ένα ηλεκτρονικό περιοδικό το οποίο διανέμεται δωρεάν. Ναι. Ποιο είναι αυτό το περιοδικό? Αυτό λέγεται «Περί αυτισμού». Είναι ένα μικρό περιοδικάκι που γίνεται πάρα πολλά χρόνια τώρα, όλα εθελοντικά. Ενθαρρύνω γονείς να γράφουν κάποια πράγματα και εκπαιδευόμενοι, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει πολύ είναι να αλλάξω λίγο την νοοτροπία με αυτό, επειδή βιώνω ότι σε πολλές περιπτώσεις η στάση ή το συναίσθημα των γονέων είναι πολύ αρνητικό. Εμείς και το πρόβλημά μας, αχ, και εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα, ενώ αυτό δεν είναι ανάγκη. Υπάρχει τρόπος βελτίωσης, υπάρχει τρόπος να είμαστε αισιόδοξοι στην ζωή μας και στην εξέλιξη του παιδιού. Υπάρχει τρόπος να χαρούμε την ζωή μας και ας έχουμε ένα παιδί με αυτισμό. Όπως και να πάει, όποια προοπτική και να έχει και όπως και να εξελίσσεται. Οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι μπρος στο παιδί. Οφείλουμε στο παιδί μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να το βοηθήσουμε. Και αυτό με αυτό εννοώ πρώτα απ' όλα να είμαστε χαρούμενοι. Πρώτα απ' όλα, πρώτα απ' όλα οι γονείς να είναι αισιόδοξοι και να βρίσκουν τρόπους να είναι πιο κοντά στο παιδί τους. Γιατί αυτό θέλει το παιδί πρώτα απ' όλα. Θέλει τους γονείς του να χαίρονται και να καμαρώνουν. Όλα τα παιδιά χρειάζονται γονείς που τα καμαρώνουν και τα αυτιστικά παιδιά, εννοείται. Οπότε πρώτα απ' όλα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ο γονιός να καταλάβει με ποιο τρόπο σκέφτεται το παιδί, γιατί κάνει αυτό που κάνει, το έχω πει αυτό, αλλά επίσης να αναζητά υποστήριξη. Το να έχεις ένα αυτιστικό παιδί ή άλλο παιδί αμαία, φαντάζομαι, εγώ με αυτισμό ασχολούμαι περισσότερο,
Είναι πολύ σημαντικό να ζητάς υποστήριξη. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όλα μόνη σου. Έχουμε πολλούς εθελοντές. Και εγώ θυμάμαι μία οικογένεια συγκεκριμένα, στην αρχή όταν ξεκίνησα με εθελοντές. Και η μητέρα μου έλεγε πόσο χαρούμενη ήταν με τους εθελοντές και πόσο της έκανε εντύπωση πως ξένα άτομα ενδιαφέρονται και χαίρονται για το παιδί της. Γιατί μου είπε, έχουμε κοπεί από κάθε κοινωνική σχέση, οι συγγενείς δεν έρχονται πια, οι φίλοι έχουν σταματήσει και εμείς με το παιδί δεν μπορούμε εύκολα να πάμε κάπου και ξαφνικά με το να έχουν κάποιοι εθελοντές να τους επισκέφτονται στο σπίτι τους, η πόρτα ξανά άνοιξε και η μαμά ένιωθε μια ανακούφιση ότι υπάρχουν άτομα που μπαίνουν, βγαίνουν στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα άτομα αυτά μπορούν να εκπαιδευτούν να παίζουν με το παιδί. Πόσο πολύτιμο είναι το παιδί να έχει στο σπίτι του ένα δωμάτιο για να παίζει όπως είναι οι προδιαγραφές μας, όπως το κάνουμε εμείς και μαθαίνει ο γονιός, και με άλλα άτομα. Είναι πολύ πολύτιμο να γνωρίζει ότι και άλλα άτομα υπάρχουν που χαίρονται μαζί μου. Δεν είναι μόνο ένα άτομο και μάλιστα μπορούμε να μαθαίνουμε από άλλα άτομα. Μπορεί με άλλο άτομο να προκύψει άλλο είδος παιχνιδιού, άλλο τρόπο παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Και πόσο σημαντικό είναι ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο το παιδί να παίζει με εθελοντές ή εκπαιδευόμενους σε ένα δωμάτιο και ο γονιός να μπορεί να ηρεμήσει. Δεν είναι κακό να ζητάμε ξεκούραση. Δεν είναι κακό να ζητάμε να είμαστε χαρούμενοι και να αφοσιώνουμε χρόνο και στα υπόλοιπα παιδιά. Είναι υποχρέωση να βρούμε πρακτικές λύσεις ώστε όλοι να είμαστε καλά. Και το παιδί με αυτισμό και ο γονιός και τα υπόλοιπα παιδιά. Και αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται, εξαρτάται πώς το βλέπουμε και εξαρτάται πώς σκεφτόμαστε γι' αυτό. Μου έχει κάνει εντύπωση μια οικογένεια, νομίζω από Κατερίνη, τέλος πάντων έξω από τη Θεσσαλονίκη. Μια μητέρα μου είπε, δεν χρειάζεται να ξανάρθω γιατί η μαμά μου παίζει, μια συνάδελφος μου παίζει, εγώ παίζω, ο άντρας μου παίζει. Δηλαδή είχε βρει η ίδια 5-6 άτομα από το περιβάλλον της που να παίζουν με το παιδί. Είχε μάθει τις τεχνικές από μένα και κάποια πράγματα. Εγώ εδώ είμαι για κάθε ενδεχόμενο. Πάρε με τηλέφωνο, της λέω, όταν θέλεις κάτι να μάθεις. Φέρ το παιδί καμιά φορά όταν θέλεις να το δω. Στείλ μου βιντεάκια για να σας κάνω εποπτεία, να σας προχωρήσω λίγο παρακάτω. Γίνεται αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο κάθε οικογένειας με αυτιστικό παιδί, να βρει μια ανάσα ώστε το παιδί να νιώθει καλά και η υπόλοιπη οικογένεια να νιώθει καλά. Η σκέψη «Μπα, ποιος θα έρθει σε μας», η σκέψη ότι αυτά δεν γίνονται, να πω ότι επί 30 χρόνια, όλα τα χρόνια που είμαι στην Ελλάδα, το μόνο που ακούω συνέχεια είναι ότι «Αχ, αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα», «Α, δεν γίνονται αυτά στην Ελλάδα», δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Αυτά γίνονται, υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν. Και ποιος δεν θέλει να παίζει με ένα αυτιστικό παιδί, τουλάχιστον όταν είναι μικρό και είναι ευχάριστο και είναι πολύ πλούσιο σε εμπειρία και με πολύ ενθουσιασμό να περιμένουμε την εξέλιξή του και να βλέπουμε ότι το παιδί αλλάζει. Είναι δώρο. Οπότε θέλω λίγο να τονίσω αυτό, ότι όλοι οι γονείς μπορούν να αναζητήσουν. Εγώ δουλεύω με εθελοντές, στέλνω εθελοντές και στο σπίτι και στο γραφείο έρχονται για πολλή ώρα προγράμματα όσο μπορούμε και αυτό βοηθάει πολύ. Οι γονείς που έρχονται στο γραφείο μου μπορούν και να κοιμηθούν μερικές φορές, γιατί τους λέω για 2-3 ώρες το παιδί είναι σε μας, κάνε μια βόλτα, να χαρείς τη ζωή σου. Πήγαινε για καφέ, κάνε κάτι ευχάριστο.
Πρώτα απ' όλα θέλουμε την αισιοδοξία των γονέων, να ξέρουν τα βήματα, να νιώθουν αυτοπεποίθηση ότι ακολουθώντας αυτά τα βήματα, αυτή τη στιγμή αυτό δουλεύουμε, μετά θα δουλεύουμε εκείνο, μετά θα δουλεύουμε εκείνο, όλα θα πάρουν σειρά. Αλλά είναι σημαντικό οι γονείς να προσπαθούν και υπάρχουν τρόποι, μαθαίνουμε και αυτό στους γονείς, πώς μπορούν να νιώθουν καλύτερα. Υπάρχουν και γονείς, όπως και παιδιά που έχετε ασχοληθεί, τα οποία είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Ναι, βέβαια, πάρα πολύ. Εννοείται πάρα πολύ. Πώς γίνεται η επικοινωνία σε αυτό? Επικοινωνούμε μέσω Skype. Αυτό δεν, πολύ καλά πηγαίνει αυτό. Μπορεί να υπάρχουν και μπορεί να κάνω και επισκέψεις στην Αθήνα, για παράδειγμα, πηγαίνω καμιά φορά. Αν με καλούν εκτός Θεσσαλονίκης για μια ομάδα γονέων 10 ατόμων, για παράδειγμα, ας πούμε το λιγότερο, ευχαρίστως θα πηγαίνω, θα πάω για μια ημερίδα, για ένα σεμινάριο, μια φορά το μήνα, αναλόγως βέβαια πόσο είναι εφικτό πρακτικά αυτό, αλλά αν οι γονείς οργανώνονται λίγο, μπορεί να γίνουν αυτά. Ατομικά αλλά και ομαδικά μπορούμε να λειτουργήσουμε με μια πλατφόρμα ή μέσω Skype. Κύριε Καλίδου, οι εθελοντές οι οποίοι έρχονται στον χώρο σας, mm-hmm. Μπορούν μετέπειτα να έχουν και μια ανάλογη εκπαίδευση? Οπωσδήποτε πρέπει να δεχτούν κάποια εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να είναι ψυχολόγοι ή άτομα που ασχολούνται με την ειδική αγωγή, αν και αυτό βοηθάει βέβαια, δηλαδή μιλάμε την ίδια γλώσσα τότε περισσότερο, αλλά ούτως ή άλλως αυτό που έχω να πω εγώ δεν τα έχουν μάθει στη σχολή τους. Οπότε δεν έχει σημασία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να είναι άτομα που θέλουν να μείνουν για τουλάχιστον ένα χρόνο και κατά προτίμηση και περισσότερο, και που έχουν όρεξη να μάθουν 2-3 πράγματα και μπορούν να αφομοιώσουν και να εφαρμόσουν αυτό που τους λέω. Ούτως ή άλλως πρέπει να ακολουθήσουν μια μικρή εκπαίδευση, βέβαια, αυτοί που εκπαιδεύονται, που ακολουθούν την εκπαίδευση, την επίσημη, την ετήσια, φυσικά εκπαιδεύονται σε βαθμό να μπορούν να εφαρμόσουν αυτό επαγγελματικά, το θεραπευτικό παιχνίδι, εννοώ το κάλεσμα, να μπορούν να δουλεύουν με το κάλεσμα. Αυτοί που εκπαιδεύονται για να είναι εθελοντές, μαθαίνουν 2-3 πράγματα. Στο γραφείο μου έχουμε τζάμι καθρέφτη, οπότε βλέπουμε τι κάνουν. Βάζω και τους γονείς να παίζουν. Με βλέπουν οι γονείς πώς παίζω. Βλέπουν οι εθελοντές πώς παίζουμε. Δηλαδή μέσα σε αυτό το τζάμι γίνεται η εκπαίδευση πάρα πολύ αποτελεσματική. Θέλουμε τα άτομα που παίζουν με τα παιδιά να είναι αποτελεσματικά. Και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και οι ειδικοί και οι εθελοντές όσο μπορούμε. Θα διαβάσουμε κάποια μηνύματα ακόμα, mm-hmm. γιατί τις περισσότερες ερωτήσεις τις έχουμε απαντήσει, κυρία Κοκαλίδου. Τώρα ο Τάσος μας ρωτάει, μπορείτε να ξανααναφέρετε ποια είναι η διαφορά αυτισμού και Asperger? Ναι. Τα παιδιά που έχουν το σύνδρομο του Asperger είναι τα παιδιά που είναι στο υψηλό άκρο του φάσματος. Είναι λειτουργικά παιδιά, υψηλής λειτουργικότητας όπως το λέμε. Δηλαδή είναι παιδιά πάρα πολύ έξυπνα, που δεν σημαίνει ότι τα παιδιά που είναι στο άλλο άκρο δεν είναι έξυπνα. Νομίζω ότι όλα τα αυτιστικά παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα. Αλλά αυτά τα παιδιά μιλάνε κανονικά στην ηλικία που πρέπει, περίπου. Πολλές φορές έχουν έναν τρόπο παράξενο λίγο να μιλάνε. Μπορεί να μιλάνε πιο πλούσια για την ηλικία του, με πλούσιες λέξεις που δεν περιμένεις από ένα παιδί της ηλικίας τους. Έχουν πολλή γνώση, ξέρουν πολλά πράγματα, είναι πολύ έξυπνα, έχουν πολλές φορές ένα ενδιαφέρον για φυτά ή για τα άστρα, για τρένα, έχουν πολλές γνώσεις, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν την ίδια έλλειψη κοινωνικότητας και αμοιβιότητας. Είναι παιδιά εγωκεντρικά, που θέλει να πει ότι θέλουν να μιλάνε μόνο για αυτά που τους ενδιαφέρουν και δεν θέλουν να ακούσουν αυτό που έχω εγώ να πω. Ενώ τα παιδιά, τα υπόλοιπα παιδιά του φάσματος, υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία.
πολύ μεγάλη ποικιλία. Κάθε παιδί διαφέρει πραγματικά πάρα πολύ. Και ως μπρος τις δυνατότητες που έχει και ως μπρος το επίπεδο λειτουργικότητας. Επειδή σιγά σιγά προχωράμε προς το τέλος εκπομπής, τι άλλο θέλετε να προσθέσετε, κυρία Κοκαλίδο? Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι φυσικά η εξέλιξη των παιδιών, αλλά όπως έχετε καταλάβει, εμένα με ενδιαφέρουν οι γονείς πάρα πολύ. Δηλαδή, σε μένα δεν έρχονται οι γονείς και δίνουν το παιδί για μια ώρα και φεύγουν. Τονίζω πολύ τη δουλειά με τους γονείς. Τονίζω πολύ ότι πρέπει οι ίδιοι να κάνουν κάτι, να γίνονται πιο αισιόδοξοι, πιο χαρούμενοι. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι οι γονείς νιώθουν ότι δεν είναι θύμα των καταστάσεων. Θέλω οι γονείς να μην ασχολούνται μόνο με την επιβίωση, όπως συμβαίνει τώρα συνήθως, αλλά να καταφέρουν συμβίωση με το αυτιστικό παιδί τους. Γιατί γίνεται αυτό? Και σε αυτό όμως, αν χρειάζεται κάποια εξάσκηση, χρειάζεται ο ειδικός ο οποίος να τους βοηθήσει σε αυτό, γιατί δεν είναι εύκολο, κυρία Κοκαλίδου. Βεβαίως, δεν είναι κάτι που γίνεται από μόνο του, ασφαλώς, γιατί ο αυτισμός είναι μία διαταραχή που μας βάζει στο λάθος πόδι. Δηλαδή, οι συμπεριφορές των παιδιών μας θυμώνουν, μας προκαλούν τα θεωρούμε αγένεια πολλές φορές, τα θεωρούμε ανεπιτρεπτά και μας βάζουν στο λάθος πόδι. Δεν είναι ότι το παιδί δεν θέλει, δεν είναι ότι το παιδί μας προκαλεί επίτηδες. Δεν είναι επίτηδες. Αν το έκανε επίτηδες, το παιδί δεν θα είχε αυτισμό. Δεν το κάνει απλά γιατί τον ευχαριστεί. Κάνει ορισμένα πράγματα γιατί τον ευχαριστούν. Όχι για να με προκαλέσει εμένα, να προκαλέσει μια αντίδραση από μένα που του αρέσει. Αυτό ναι. Αλλά η συμπεριφορά των αυτιστικών παιδιών είναι δύσκολα να καταλάβεις αν δεν έχεις κάποια στήριξη από ένα άτομο που κατανοεί πώς λειτουργεί το παιδί. Γιατί κάνει αυτό που κάνει. Αυτό ασφαλώς. Υπάρχει βέβαια πάρα πολύ στο ίντερνετ πάνω σε αυτό. Είναι οπωσδήποτε κάτι που οι γονείς πρέπει να ψάξουν. Ειδικά στην επαρχία που δεν έχει πολλές επιλογές, είναι σημαντικό οι γονείς να πάρουν το τιμόνι μόνοι τους, να πάρουν τον έλεγχο μόνοι τους, να καθορίζουν εκείνη την εξέλιξη του παιδιού, να μην το αφήνουν στη τύχη και σε όποιο τυχαίο άτομο συναντούν. Όχι, οι ίδιοι οι γονείς μπορούν να αποφασίσουν για το παιδί. Μπορούν να πάρουν έναν άλλο δρόμο για το παιδί. Και ας πηγαίνει και σε κάποιους θεραπευτές. Αλλά αν στο σπίτι αλλάζουν ριζικά τα πράγματα, θα έχουν ένα πολύ πιο ευχάριστο μέλλον. Και οι γονείς και η υπόλοιπη οικογένεια και το αυτιστικό παιδί. Όπου πάει. Δεν χρειάζεται απαραίτητο το παιδί να αποκτήσει λόγο. Μπορεί να επικοινωνεί και χωρίς λόγο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να επικοινωνεί ένα παιδί αποτελεσματικά χωρίς λόγο. Δεν είναι ο λόγος το τέλος, το α και το ω. Η αμοιβαιότητα είναι το α και το ω. Η κοινωνικότητα είναι το α και το ω. Να νιώθουμε ότι είμαστε δεμένοι με το παιδί, ότι το παιδί μας καταλαβαίνει και το καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι που θέλουμε στην ουσία. Δεν μας ενδιαφέρουν τα χρώματα και τα σχήματα αν το παιδί δεν ξέρει να με κοιτάει στα μάτια. Εγώ έτσι πιστεύω και νομίζω ότι οι περισσότεροι γονείς συμφωνούν μαζί μου. Ποια είναι η άποψή σας, κυρία Κοκαλίδου, που χωρίς να μπουν οι γονείς σε μια τέτοια διαδικασία, με το να ψάξουν διάφορους μεθόδους να βοηθήσουν και τον εαυτό τους και το παιδί, αποφασίσουν να ακολουθήσουν το δρόμο της φαρμακευτικής αγωγής. Φαρμακευτικής αγωγής. Κάτι το οποίο στο εξωτερικό θεωρείται πολύ φυσιολογικό. Εδώ πέρα στην Ελλάδα, δυστυχώς, είμαστε με πολύ μέτρο, με το σταγονόμετρο είμαστε. Δεν είμαι σίγουρη πόσο με το σταγονόμετρο είναι αυτό. Να πω την αλήθεια. Όσο είναι μικρό το παιδί, νομίζω δεν δίνουν φάρμακα εύκολα. Αλλά όταν μεγαλώνει το παιδί και μπαίνει σιγά σιγά στην εφηβεία και γίνεται δύσκολα να το χειρίσεις,
για τους λόγους που έχουμε αναφερθεί. Ασφαλώς σε πολλά παιδιά δίνουν φάρμακα για να είναι ήρεμο, για να, να μην έχει αυτές τις έντονες αντιδράσεις. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, σίγουρα θα υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται, αλλά σε άλλες περιπτώσεις η κατανόηση προς το παιδί πρώτα απ' όλα μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Και οπωσδήποτε φυσικά όταν ένα παιδί έχει ήδη φτάσει στην εφηβεία και έχει όλα αυτά τα βιώματα που έχει βιώσει και όλο το ιστορικό έχει μαζί του, δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά εκεί ένας λόγος παραπάνω, οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να κάνουν τα πρώτα βήματα, οι ίδιοι οι γονείς πρέπει να αλλάξουν απέναντι στο παιδί, ώστε να, να γίνονται, ώστε το παιδί να γίνει πιο συνεργάσιμο. Αυτό οπωσδήποτε, ναι, φαρμακευτική αγωγή γίνεται. Αλλά αυτό που θέλω λίγο να αναφερθώ ακόμα, χωρίς να μπω μέσα στο θέμα, χωρίς να το αναλύσω περισσότερο, γιατί δεν με παίρνει εμένα, δεν είμαι ειδικός, είναι η διατροφική δίαιτα, η διατροφική αντιμετώπιση. Η διατροφή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Τα περισσότερα παιδιά με αυτισμό έχουν πρόβλημα στα έντερα και πρέπει αυτό οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Γιατί αν δεν αντιμετωπιστεί, δεν μπορεί να λειτουργεί και καλά ο εγκέφαλος. Τα έντερα παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτό κάθε γονιός πρέπει να το ψάξει μόνο του λίγο στο ίντερνετ, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γλουτένι, καζεΐνη, συμπληρώματα, γίνονται διάφορα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση και ξέρω πολλά παιδιά που κάνουν δίαιτα και έχουν πολύ καλά αποτελέσματα. Αλλά το κάθε παιδί είναι διαφορετικό, οπότε δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε εδώ. Στο επόμενο περί αυτισμού θα μπει ένα άρθρο για αυτό το θέμα από ένα πατέρα που ασχολείται πολύ σχετικά με το γιο του. Ποιες τροφές κυρίως πρέπει να αποφεύγονται? Γάλα, οπωσδήποτε το γάλα. Το γάλα είναι πολύ, είναι για όλους καταστροφικό. Το γάλα είναι για το μοσχαράκι, δεν είναι για τον άνθρωπο. Από πού ως πού οι άνθρωποι πίνουν αγελαδινό γάλα. Αλλά για το αυτιστικό παιδί είναι ακόμα περισσότερο λόγω της καζεΐνης που έχει μέσα. Τώρα, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά σε πολλές περιπτώσεις κόβουν την καζεΐνη, δηλαδή όλα τα γαλακτερά, και εδώ είναι ή όλα ή τίποτα. Δεν είναι αν το ελαττώσαμε το ένα λίτρο που πίνει την ημέρα, το κάναμε ένα ποτήρι. Όχι, γιατί πρέπει να αλλάξει ο μεταβολισμός του παιδιού. Οπότε όλα τα γαλακτερά πρέπει να κοπούν. Μπορεί σταδιακά να γίνει φυσικά αυτό. Και η γλουτένη. Αλλά όπως είπα, δεν είναι εύκολα να το γενικεύσουμε. Σαν συμπλήρωμα πολλές φορές δίνουν μαγνήσιο. Αλλά θέλει έναν γιατρό. Υπάρχουν γιατροί που ασχολούνται με αυτό και υπάρχουν γιατροί που ασχολούνται με την διατροφή των αυτιστικών παιδιών. Για το γάλα έχουν ακουστεί πάρα πολλά. Επίσης ότι φέρνει υπνηλία, γι' αυτό είναι καλό, τα ξυπνάμε. Όχι υπνηλία. Για το αυτιστικό παιδί το αντίθετο μπορεί να φέρει. Α, ναι. Έχουν πρόβλημα στον ύπνο πολλές φορές και οπότε έχουν πρόβλημα στον ύπνο. Ναι, εγώ ξέρω συγκεκριμένο παιδί που όταν κόψανε το γάλα το παιδί κοιμότανε καλύτερα. Οπότε μπορούν να δουν και το παιδί το πώς ανταποκρίνεται, πώς αντιδρά στις διάφορες τροφές. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε, ασφαλώς. Φυσικά για 2 μήνες τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι, μπορεί να είναι άμεσες οι αλλαγές στη συμπεριφορά του παιδιού, αλλά μπορεί και όχι. Οπότε για 2 μήνες πρέπει να επιμένουμε σίγουρα και αναλόγως, αν βλέπουμε διαφορά, συνεχίζουμε. Αν δεν βλέπουμε διαφορά, okay, μπορούμε να δώσουμε πάλι γάλα. Αλλά πάλι το γάλα μετά από 4 χρονών είναι γενικά καλύτερα να αποφευχθεί. Δεν είναι καλό για κανέναν. Είναι για το μοσχαράκι, δεν είναι για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος πίνει από τη μαμά του όπως το μοσχαράκι πίνει από τη μαμά του. Είναι η φύση έτσι. Οπότε, ναι, αυτό, ας μην πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Και εξάλλου, μην ξεχνάμε είναι μεγάλο θέμα. Ότι η εκπομπή είναι φιλοσοφικές αναζητήσεις, οπότε μπορούμε να ψάχνουμε και τη διατροφή του Ιπποκράτη
Οι αρχαίοι Έλληνες γνώρισαν πολύ καλά όλα αυτά τα διατροφικά θέματα τα οποία συζητάμε. Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς, βεβαίως. Το ψωμί παλιότερα ήταν πιο φθηνό. Τώρα έχουμε τη γλουτένη. Παλιά δεν είχαν τη γλουτένη. Πολλά προβλήματα υγείας προκαλεί. Και μας έχουν μεγαλώσει με παραμύθια γενικά από την, σχετικά με την διατροφή, οπότε πρέπει να γυρίσουμε πίσω σε, άλλες τροφές και άλλους τρόπους. Για τα αυτιστικά παιδιά πάντως είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και γενικά για τα παιδιά με υπερκινητικότητα επίσης μπορούν να βλέπουν μεγάλη διαφορά. Ζάχαρη, σοκολάτες και όλα τα χαζά οπωσδήποτε προκαλούν υπερκινητικότητα. Οπότε και αυτό είναι κάτι που οι γονείς ούτως ή άλλως καλό είναι να κόβουν. Και, αλλά από εκεί και πέρα δεν είμαι ειδική. Οπότε απλά θέλω λίγο να δώσω το σημάδι ότι είναι σημαντικό να ψάξουν οι γονείς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί είναι άδικο το παιδί να πάρει φάρμακο επειδή είναι υπερκινητικό, ενώ από την άλλη τροφοδοτούμε την υπερκινητικότητά του με την διατροφή του. Είναι λίγο παράλογο αυτό. Οπότε, κύριε Κοκαλίδου, λίγο να υπενθυμίσουμε τον κόσμο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τον αυτισμό και ως εθελοντές, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να εκπαιδευτούν ή γονείς που έχουν παιδιά με αυτισμό και θέλουν να έρθουν σε επαφή και με άλλους γονείς. Γενικότερα, για ό,τι απορία έχετε, γιατί πλέον δεν υπάρχουν αρκετά μηνύματα τα οποία δεν έχουμε το χρόνο να απαντήσουμε σε αυτά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Κοκαλίδου, μπορείτε βέβαια να επισκεφτείτε την σελίδα την οποία υπάρχει, υπάρχουν και αρκετά βίντεο μέσα του παιχνιδιού κάλεσμα, www.kentro.com. Το σταθερό τηλέφωνο είναι το 231-045-0941, 231-045-0941. Και το κινητό της κυρίας Κοκαλίδου είναι 69-40-40-20-54, 69-40-40-20-54. Κύριε Κοκαλίδου, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε σήμερα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε? Μάλλον το σημαντικότερο που θα ήθελα να πω είναι ότι θέλω να ενθαρρύνω τους γονείς να μην βλέπουν τον αυτισμό ως ταμπού, δεν είναι καταδίκη. Είναι ένας τρόπος ζωής, είναι μια στάση στην πραγματικότητα του παιδιού που μπορούμε να μάθουμε πώς λειτουργεί και τι έχει σημασία για εκείνο, τι έχει σημασία για εκείνο. Σημαντικό είναι να μην απελπιζόμαστε. Υπάρχουν τρόποι βελτίωσης της συμπεριφοράς του. Υπάρχει εύκολος και ευχάριστος τρόπος να έρθει το παιδί κοντά μας. Δεν υπάρχει λόγος για απελπισία. Υπάρχει μόνο λόγος για αισιοδοξία. Να πάρουμε το πρώτο βήμα και μετά το δεύτερο βήμα. Να υπάρχει κάποιος που παίρνει τους γονείς από το χέρι, να ξέρουν τι να επιτρέπουν, τι να μην επιτρέπουν, τι να περιμένουν, τι είναι σημαντικό. Και προφανώς αυτό που για μένα είναι το όραμά μου, είναι οι γονείς να μάθουν να παίζουν με το παιδί τους, να χαρούν το παιδί τους, να γελάνε με το παιδί τους. Γιατί γίνεται αυτό και μάλιστα πάρα πολύ εύκολο. Το παιδί το θέλει αυτό. Να γελάει, να μας κοιτάει στα μάτια και να γελάει, να ξεκαρδίζεται. Αυτό είναι που ζητάει το παιδί και με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε το παιδί στην εξέλιξή του. Δεν βοηθάμε το παιδί στην εξέλιξή του όταν είμαστε εμείς απελπισμένοι, όταν εμείς στενοχωριόμαστε, όταν αγχωνόμαστε, όταν ντρεπόμαστε. Αυτό δεν βοηθάει κανέναν. Πρέπει να μάθουμε, να βρούμε τρόπους, ο καθένας για τον εαυτό του, να είμαστε καλά, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί με αυτισμό να λειτουργεί πιο καλά και η οικογένεια σαν σύνολο να λειτουργεί πιο καλά. Αυτό μάλλον θέλω να πω. Να μην απελπιζόμαστε. Υπάρχει φως στο τούνελ οπωσδήποτε. Υπάρχει τρόπος να χαρούμε.
Και θα μείνουμε σε αυτό, κυρία Κοκαλίδου, ότι υπάρχει τρόπος, υπάρχει απάντηση στον αυτισμό. Μπορούμε να έρθουμε πιο κοντά στα παιδιά, αλλά και οι γονείς χρειάζονται και αυτή τη δική τους στήριξη. Κύριε Κοκαλίδου, και πάλι σας ευχαριστώ για τις γνώσεις, τις εμπειρίες που μοιραστήκατε μαζί μας. Αλλά πριν κλείσουμε, θέλω να πω από όλα αυτά τα εκατοντάδες παιδιά τα οποία έχετε γνωρίσει, υπάρχει κάποιο το οποίο είναι το αγαπημένο σας? Α, δεν είναι ένα. Δεν είναι ένα, όχι. Όχι. Σίγουρα, με ορισμένα παιδιά υπάρχει μεγαλύτερο δέσιμο και μεγαλύτερη συμπάθεια, αλλά όχι, δεν μπορώ να πω. Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φαινόμενο, μάλλον, που μου συμβαίνει. Μπορεί να δυσκολευτώ με ορισμένα παιδιά, αλλά μόλις κλείσω την πόρτα και αρχίζουν να παίζουν με παιδιά, τα λατρεύω και περνάω καλά. Λίγες φορές είναι που δεν περνάω καλά, ενώ μπορεί εκ των προτέρων να περιμένω ζόρι και κούραση και όλα αυτά. Αλλά όλα τα παιδιά είναι τόσο ειδικά, όλα τα παιδιά είναι τόσο αξιολάτρευτα και χαίρομαι τόσο πολύ που μπορώ να δώσω μια όαση σε αυτά τα παιδιά, που πολλές φορές για πρώτη φορά στην ζωή τους γνωρίζουν πώς είναι κάποιος να τα χαίρεται. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποιος αγαπημένος, όχι. Όλα τα παιδιά, επειδή έρχονται κάποια χρόνια σε μένα, δένεσαι, δεν μπορείς να μην δένεσαι. Βλέπεις την εξέλιξή τους, χαίρεσαι μαζί τους. Αλλά ασφαλώς να πω, άντε, αφού επιμένεις, ένα παιδί με πήρε τηλέφωνο προχθές, ενώ δεν είχε λόγο όταν ξεκινήσαμε, με πήρε τηλέφωνο στις γιορτές, είχα 2 χρόνια να τον δω, με πήρε τηλέφωνο, χρόνια πολλά και τα σχετικά, και είπε το όνομά του. Αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ, γιατί δεν με είχε πάρει τηλέφωνο ποτέ, δεν ήταν σε θέση να πάρει τηλέφωνο τότε. Και ρωτάω πάλι, πώς είναι το όνομά σου? Να, αυτό. Αμάν, λέω, εσύ είσαι και με παίρνεις τηλέφωνο. Και μιλήσαμε τουλάχιστον 1/4 στο τηλέφωνο. Φυσιολογικότατα. Ήταν ένα παιδί χωρίς οπτική επαφή, χωρίς λόγο, αλλά βέβαια ξεκινήσαμε 2 χρονών και οι γονείς δεν ασχολήθηκαν, δεν κάνανε τίποτα άλλο, μόνο το θεραπευτικό παιχνίδι, το κάλεσμα, με το οποίο και η μητέρα συμμετείχε ενεργά. Και είναι πάρα πολύ καλά τώρα, είναι σε κανονικό δημοτικό σχολείο, δευτέρα τάξη, κανένα μαθησιακό πρόβλημα. Λίγο ένα πρόβλημα τάξη, το λόγο έχει ακόμα, που δεν μιλάει πολύ καθαρά μερικές φορές, αλλά αυτό είναι όλο. Φαντασία πάρα πολύ, αμοιβιότητα πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλη χαρά να το διαπιστώσω αυτό και να τον ακούω στο τηλέφωνο. Αυτά. Αυτά λοιπόν, να μην απογοητευόμαστε. Υπάρχει λύση. Κυρία Κοκαλίδου, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι που ήσασταν εδώ στην εκπομπή μαζί μας, Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Ήταν μεγάλη χαρά να είμαι εδώ και να μπορώ να πω αυτά αυτό που αγαπάω πολύ. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε σε όλους εσάς, αγαπητοί φίλοι, την ερχόμενη Τρίτη πάλι εδώ μαζί σας με την εκπομπή των Φρικτοριών Φιλοσοφικές Αναζητήσεις. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.